Τους φόβους για εκ νέου έξαρση του κοροναϊού στη χώρα, τους οποίους αναζωπήρωσαν χθες τα 12 θετικά κρούσματα που εντοπίστηκαν σε πτήση από το Κατάρ, έρχεται να επιβεβαιώσει νέα έρευνα αναφορικά με τον βαθμό εφησυχασμού των Ελλήνων απέναντι στο φωνικό ιό. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με έρευνα της ΑΛΚΟ, η οποία διενεργήθηκε για λογαριασμό του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ένας στους τρεις Έλληνες δεν ανησυχεί πλέον για την επιδημία του κοροναϊού. Δεδομένου λοιπόν ότι ο ανησυχητικός αριθμός συμπολιτών μας δηλώνουν αδιάφοροι για τον κοροναϊό, σε συνδυασμό με τις συνεχείς προειδοποιήσεις των ειδικών για τον ενδεχόμενο εισαγόμενο κρουσμάτων όταν ανοίξουν τα σύνορα, η χώρα κινδυνεύει να βρεθεί αντιμέτωπη με το εφιαλτικό σενάριο δεύτερου κύματος κοροναϊού, που θα διαλύσει όλα όσα χτίστηκαν στους τελευταίους μήνες. Την ίδια δε στιγμή που σημαντικό ποσοστό έχει χαλαρώσει ό,τι αφορά την πανδημία, κάτι που προφανώς σημαίνει ότι δεν ακολουθούν με την απαιτούμενη ευλάβεια τα μέτρα προστασίας, το 83% δηλώνει πως συμφωνεί με τα μέτρα που έλαβε η πολιτεία. Γενικά, το σύνολο των ευρημάτων της έρευνας αποτυπώνει εικόνα αποδοχής για τα σχετικά με τον κοροναϊό μέτρα, αλλά ταυτόχρονα και χαλάρωση σε σχέση με την εφαρμογή τους.